Γεια σε όλες και όλες, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βιντεάκι θα κάνουμε ένα challenge. Θα αναμίξω όλα τα foundation που έχω στη συλλογή μου και θα το τοποθετήσω στο πρόσωπό μου. Αυτό το βίντεο κυκλοφορεί πολύ εδώ στο YouTube. Το είχα δει πολύ στο ξένο YouTube, αλλά είδα ότι και κάποιες Ελληνίδες ξεκίνησαν να το κάνουν. Αποφάσισα να το κάνω και εγώ. Βλέπετε το μαύρο background, ξέρω ότι σε πολλές δεν αρέσει το μαύρο background, απλά δεν θα το κρατήσω για τα υπόλοιπα βίντεο, είναι μόνο για το σημερινό βίντεο. Το είχα στήσει για ένα άλλο βιντεάκι που είχα κάνει, οπότε είπα να γυρίσω και αυτό το βίντεο εδώ. Δεν έχει κάποιο νόημα αυτό το βίντεο, είναι ένα διασκεδαστικό βίντεο και θα δούμε αν όλα τα foundation που έχω στη συλλογή μου μπορούν να φτιάξουν ένα ιδανικό foundation το οποίο θα είναι τέλειο στο δικό μου δέρμα. Τα foundation που έχω στη συλλογή μου είναι αυτά εδώ, όπως είχατε δει και στο βίντεο που οργάνωνα τα καλλιντικά μου. Τα έχω τοποθετήσει σε ένα πιάτο για να τα βλέπω και να τα χρησιμοποιώ όλα, έτσι ώστε να μην λήξει κάποιο. Αρχίζουν και πέφτουν. Επίσης θα αναμίξω και μία αντιλιακή με χρώμα τη Sunscreen Color Velvet Second Technology, επειδή είναι αυτής της κατηγορίας. Όλα τα προϊόντα που θα αναμίξω είναι 16. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έχω πάρει ένα μικρό μπολάκι για να αναμίξω όλα τα foundation εδώ. Και το πρώτο που θα βάλω είναι το sunscreen της Fresderm. Για μένα είναι η καλύτερη αντιλιακή με χρώμα αυτή ever. Λοιπόν, συνεχίζω με το HD foundation της NYX. Αυτό είναι ένα πιο dewy foundation. Λοιπόν, νομίζω ότι μας φτάνει αυτή η ποσότητα. Θα συνεχίσω με την BB κρέμα της May of Switzerland, την οποία την έχουμε κάνει και giveaway. Και αυτή είναι πολύ ωραία, έχει και SPF. Συνεχίζω με ένα foundation που δεν μου αρέσει καθόλου, είναι το Kiko Matte Mousse Oil Free Foundation. Είναι μία mousse, αλλά είναι χάλια η σύνθεση. Συνεχίζω με το Infallible 24 Hours Matte. Λοιπόν, κάποια από τα foundation μου είναι πάρα πολύ σκούρα και κάποια είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμα. Βέβαια, τα πιο καλά μου είναι σε πιο ουδέτερες αποχρώσεις και όταν λέω πιο καλά εννοώ τα high-end foundation, αλλά έχω και ένα σκούρο που είναι το Pore Refining Solution της Clinique, το οποίο θα βάλω τώρα στο μπολάκι. Αυτό το είχα πάρει σε πολύ σκούρη απόχρωση γιατί ήθελα να το αναμειγνύω με πιο ανοιχτό χρώμα σε περίπτωση που έχω να κάνω κάποιο μακιγιάζ σε άλλο άτομο. Λοιπόν, The Ordinary Coverage Foundation στην απόχρωση 2 Yellow with Gold Highlight. Βάζουμε ένα pop και από αυτό. Συνεχίζω με το The Ordinary Serum Foundation στην απόχρωση 1,2. Όχι, 2 κόμμες από αυτό. The Ordinary Coverage Foundation, ένα neutral shade εδώ. Wet n Wild Photo Focus. Αυτό το αγαπώ. Αυτό το έχει πάρει όλη η οικογένεια, το έχει πάρει η μάμα, το έχει πάρει η αδερφή μου, το έχω πάρει εγώ. Οπς. Δύο σταγόνες είναι καμπλέ. Συνεχίζω με τα HD Liquid Coverage της Catrice. Έχω την απόχρωση 040 Warm Beige και την απόχρωση Light Beige 010. Σχεδόν όλα τα foundation που έχω είναι σε matte υφή, έχω και κάποια που είναι πιο dewy. Συνεχίζω με το Fenty Beauty Foundation και επίσης τα περισσότερα είναι full coverage. Estée Lauder Double Wear. Αυτό το παίρνω στην απόχρωση 2:1 Pure Beige. Είναι το πιο αγαπημένο foundation από όλα. Δυστυχώς δεν έχω πάρει αντλία γι' αυτό, πρέπει να αγοράσω μια αντλία βέβαια. Ops. Perfecto. Λοιπόν, έχει μείνει το Makeup Forever Ultra HD το stick, θα βάλω λίγο και από αυτό. Και τέλος έχει μείνει το Makeup Forever Ultra HD Foundation, το έχω στην απόχρωση Y255. Είναι ένα foundation που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες και επίσης είναι και long lasting και έχει και πάρα πολύ καλή διάρκεια. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, παίρνω ένα flat brush και αναμειγνύω. Η απόχρωση έχει βγει αρκετά σκούρη. Αφού όλα τα foundation που διαλέγεις, κουκλίτσα μου, είναι σκούρα. Και φαίνεται να είναι ένα πολύ παχύρευστο πράγμα. Το μόνο που έχω κάνει στο πρόσωπό μου είναι να το πλένω και να βάλω ένα face mist. Θα κάνω αυτό που κάνω κάθε πρωί
στην βάση μου θα χρησιμοποιήσω πρώτα το Niacinamide 10% Sinzing 1%. Όπως σας έχω πει, αυτό δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά το φοράω για να τελειώσει. Συνεχίζω με η Hyaluronic Acid 2% πάλι από The Ordinary. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε ένα βίντεο για όλα τα προϊόντα της The Ordinary που έχω δοκιμάσει, θα σας το αφήσω στο κουδί των πληροφοριών. Λέω τα πάντα εκεί. Ωραία. Και τέλος θα βάλω και μία σταγόνα από το OIC. Anyway, δεν ξέρω πώς διαβάζετε. 134,0,1%. Είναι ένα σέρουμ αντιοξυδοτικό. Το φοράω κυρίως το πρωί. Βάζω μία σταγόνα εδώ, μία σταγόνα εδώ και μία σταγόνα εδώ. Δεν βάζω παραπάνω γιατί είναι λιπαρή η σύσταση. Από πάνω θα χρησιμοποιήσω την κρέμα ημέρας μου που είναι η May of Switzerland May Instant Wrinkle Fighter. Είναι αυτή εδώ και τη χρησιμοποιώ και σαν βάση του μακιγιάζ. Σε καθημερινή βάση σπάνια θα φορέσω primer, μόνο όταν θέλω το μακιγιάζ μου να μείνει αναλύωτο για πολλές ώρες. Αν βαφτώ έτσι για να πάω κάπου εδώ στην ένταση για ένα καφεδάκι ή κάτι, δεν χρησιμοποιώ primer. Γιατί δεν θέλω να πουλάω τους πόρους μου. Χρησιμοποιώ αυτήν εδώ την κρέμα, η οποία είναι πάρα πολύ matte, δουλεύει τις λεπτές γραμμές και είναι πολύ καλή βάση για το make-up. Και πάμε στο foundation. Λοιπόν, τρουν. Όχι και τόσο χάλια η απόγρωση. Αλλά θα την αλήθεια, εμένα μου αρέσει αυτή η σύσταση. Είναι πολύ καλυπτική. Παίρνω το σφουγγαράκι μου που είναι το σφουγγαράκι από Real Techniques και το απλώνω. Καλό, ωραίο κάστε. Ωραίο. Η κάλυψη είναι full. Είναι matte. Λογικό να είναι matte αφού τα περισσότερα foundation μου είναι matte. Μ' αρέσει. Βέβαια, εγώ δεν έβαλα και πάρα πολλά foundation όπως είδα σε κάποια άλλα βίντεο. Στη συλλογή μου έχω 16 και το θεωρώ υπερβολή. Είδα όμως κάποιες κοπέλες οι οποίες έχουν 30-40 foundation. Τώρα που το βλέπω εδώ στο monitor, σίγουρα είναι αρκετά σκούρο το αποτέλεσμα. Αλλά γενικότερα, εμένα, ο λαιμός μου είναι πάρα πολύ άσπρος. Ακόμα και το καλοκαίρι μπορεί να μαυρίσω σε όλο το πρόσωπο, σε όλο το σώμα, αλλά ο λαιμός να μείνει άσπρος. Λοιπόν, έχει στεγνώσει, κάθεται καλά, δεν το νιώθω βαρύ, το νιώθω πολύ ματ, η κάλυψη μου αρέσει, πάω να ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου και επιστρέφω να σας πω πώς έκατσαν τα υπόλοιπα προϊόντα πάνω σε αυτήν εδώ τη βάση. Μόλις ολοκλήρωσα το μακιγιάζ μου, για να πω την αλήθεια τώρα νιώθω λίγο βαρύ το πρόσωπό μου. Παρόλο αυτά τα προϊόντα έκατσαν πολύ καλά στο δέρμα μου. Δεν έχει σπάσει κάπου το μακιγιάζ, αλλά φαίνεται έτσι πολύ βαρύ και πολύ παστομένο το αποτέλεσμα, κυρίως εδώ. Πιστεύω δηλαδή ότι σε λίγη ώρα θα σπάσει εδώ. Εδώ στο T-Zone. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω αυτό το μακιγιάζ όλη την υπόλοιπη μέρα. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Θα βάλω μία φωτογραφία όπως θα είμαι μετά από 5 ώρες, θα την βάλω κάπου εδώ
Και αν θέλετε, ανοίξτε το κουτί πληροφοριών για να δείτε πώς εξελίχθηκε αυτό εδώ το foundation κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, δηλαδή με σε πόσες ώρες έγινε λιπαρή, σε πόσες ώρες έσπασε. Οπότε θα τα έχω αναλυτικά όλα στο κουτί των πληροφοριών. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Το έκανα έτσι για να έχουμε μια αλλαγή στο κανάλι και να κάνουμε κάτι πιο διασκεδαστικό. Ελπίζω να σας άρεσε και να κάνετε ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλιά και πολλά!